έχουν η ζωή αστεισμοί δεν ωφελούν. Αν υπάρχουν στοιχεία, αν υπήρχαν ποτέ στοιχεία, δεν νομίζω ότι θα παρεμπόδιζε κανένας την διατεκμηρίων καταγγελία ή την τεκμηριωμένη καταγγελία. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο λέγεται. Τι με χωρίζει με τον κόσμο της αριστεράς ή ευρύτερα με τον κόσμο, έχω εκλεγεί και έχω δεσμευτεί και έτσι είναι, ότι είμαι πρόεδρος όλων των Κυπρίων και το εννοώ, να στραφώ εναντίον του Αγγέλ, το οποίο βρίσκεται στην αντιπολίτευση, να του κάνω ζημιά γιατί περισσότερο από ό,τι έκαναν στον εαυτό του, να επιτύχω τι. Θέλω τη μεγαλύτερη δυνατή συστράτευση. Είναι δυνατόν, και δεν νομίζω να αναφέρονται στο πρόσωπο μου, απλώς αορίστως αναφέρονται για... Όχι, έγινε αναφορά και στο πρόσωπό σας. Θέλω να το αρνώ, δεν θέλω να μπαίνω σε αντιπαραθέσεις. Σεβαστώ. Απλά θέλω να βεβαιώσω ένα. Δεν υπάρχει κανένα κέντρο, μα κανένα κέντρο, και ιδιαίτερα εάν αντιλαμβανόμουν κάτι ανάλογο από συνεργάτες μου, δεν θα είχα θέση στο Προεδρικό, που είτε να επιβουλεύεται, είτε να σκέφτεται να προσβάλλει, όχι να διώξει, των όποιων πολιτικών ή πολιτικών σχηματισμών. Λόγω των φρονιμών του. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, την κατάσταση στην Κύπρο την γνωρίζετε καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Τι να αντιμετωπίζετε, δηλαδή, τι έχουν να ελπίζουν οι 80.000 άνεργοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν, οι άνθρωποι που ξαφνικά με βίαιο τρόπο έχασαν το εισόδημά τους και καθημερινά συναθρίζονται στα κοινωνικά συσίτια. Χωρίς αμφιβολία αναφέρεστε στα οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Από την πρώτη στιγμή, 19 Απριλίου, είχα προχωρήσει σε εξαγγελίες κινήτρων για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Δεν είναι παραμείναμε στην εξαγγελία. Και προχωρήσαμε στην υλοποίηση. Προχωρούμε, ενισχύσαμε τα ποσά τα οποία δίδονται εις τον ΣΥΠΑ, δηλαδή τον οργανισμό προσέλκυσης επενδύσεων, αντί που ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι 1.500.000, έχουμε δώσει επιπλέον 1.800.000 για να ενισχύσουμε προγράμματα πρόθεσης αυτών των... Έχουμε και έχω αναλάβει προσωπική εκστρατεία προσέλκυσης επενδύσεων με επισκέψεις σε μια σειρά από κράτη. Έπρεπε πρώτα να δούμε να σταθεροποιείται και το τραπεζικό σύστημα. Διότι με την ατομότητα που υπήρχε στην Τράπεζα Κύπρου, που είναι μια συστημική τράπεζα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το εύκολο το έργο. Ούτε εξάλλου είπε κανένας ότι με μια μαγική συνταγή θα λυθούν τα προβλήματα τόσων χιλιάδων ανέργων, έτσι ώστε την επομένη να βρεθούν. Έχουμε εξαγγείλει μια σειρά από μέτρα ανακουφιστικά ή εργοδότησης νέων επιστημόνων και ούτω καθεξής. Θα συνεχίσουν τα προγράμματα και το επόμενο χρόνο. Δεν λύνουν το πρόβλημα σίγουρα, διότι αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα λυθεί. Αλλά μέσα από τα μέτρα που παίρνουμε, την πειθαρχία ή στην εφαρμογή των όσων έχουμε δεσμευτεί, πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα ή συντομότερα από ό,τι υπολογίζεται, θα είμαστε σε θέση σταδιακά να αποκαθιστούμε και την μη λειτουργία, ενώ την θα αποκαθιστούμε πριν και πάνω απ' όλα με συγκεκριμένο σχέδιο από τον Ιούνιο του 2014 το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με μια αναπροσαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους με στοχευμένες πλέον τις παροχές αλλά και με διασφαλισμένο το ελάχιστο εισόδημα που θα επιτρέπει στον καθένα να επιβιώνει χωρίς να έχει ανάγκη τα κοινωνικά παντοπουλία. Την ίδια ώρα το επίδομα ανεργίας θα δίδεται ως επίδομα υποβοήθησης της ενεργούς παρουσίας στην εργασία. Αυτά όμως είναι σε επίπεδο εξαγγελιών ακόμη ή θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Ήδη έχουν εφαρμοστεί προγράμματα, παραδείγματος χάρη η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, πώς θα γίνει. Αντί να δοθεί ανεργιακό επίδομα, θα δίδεται ως μέρος του μισθού το ανεργιακό επίδομα, θα συμπληρώνεται από τον ξενοδόχο το υπολοιπόμενο της κανονικής μισθοδοσίας και κατά αυτόν τον τρόπο θα αντί να περάσουν στην ανεργία και να κλείσουν ξενοδοχεία, επιμηκύνεις την τουριστική περίοδο, αυξάνεις την εισρωή και μέσα από συμφωνίες που έχουν γίνει με τη φιλελευθερωποίηση
των εθέρων και γενικότερα την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος, και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείς σιγά σιγά και σταδιακά. Θα υπάρξουν σωρία επενδύσεων όσον αφορά το φυσικό αέριο. Θα υπάρξουν θέσεις εργασίας σε λειτουργία καζίνου. Επειδή είμαστε σε επενδύσεις, ξέρετε ότι αυτός ο τόπος το τελευταίο διάστημα μαρτύρησε να παρακολουθεί διάφορες γιορτές, μακέτες, εφάνταστες προτάσεις, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Μα για πότε μιλάτε? Καλά, δεν... μιλάω για το πρόσφατο παρελθόν. Προφανώς εσείς τώρα... Δεν αναφέρομαι εσείς σε καμία μακέτα. Ναι, και εσείς λέτε ότι θα γίνουν επενδύσεις. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ναι. Και με σοβαρότητα όμως. Και με χαμηλούς τόνους. Γιατί για να κάνει ο άλλος επένδυση πρέπει να ερευνήσει το έδαφος, να είναι βέβαιος ότι είναι διασφαλισμένος και ούτω καθεξής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις επισκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθούν. Η προσπάθεια μας είναι να δημιουργήσουμε ακριβώς τις σωστές εικόνες και την πραγματική διάσταση αυτού του κράτους, το οποίο νομίζω δεν έχει να ζηλέψει από κανέναν άλλο, είτε σε νομικό πλαίσιο, είτε σε υπηρεσίες, είτε, έτσι ώστε να νιώθει ο καθένας ασφαλής. Παρόλο που τα πολύ πρακτικά ζητήματα, τα οποία περιγράψατε σε δημοσιογραφικές σας διασκέψεις, δηλαδή μείωση των επιτοκίων στις τράπεζες, η χαλάρωση σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των δανείων και επιμήκυνση, παρέμεινε να αναφέρεται στη διακριτική ευχέρεια. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κανενός, είναι ενώπιον της Γενικής Αγγελίας, ετοιμάζοντας σχετικά νομοσχέδια. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές υπάρχει και η ανάγκη να συνεννοηθείς με τους Ευρωπαίους εταίρους, όσο συμβατόν είναι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο έλεγχος και από πότε. Mm. Παραδείγματος χάρη με το θέμα των επιτοκίων. Ήδη προχτές τη Δευτέρα, στη σύσκεψη με τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τα έχουμε συζητήσει. Είναι το θέμα του τραπεζικού διαμεσολαβητή, το οποίο εστάλει στη Βουλή. Από τη Βουλή εξαρτάται η ψήφιση, συνεπώς ο διακανονισμός θα γίνεται και μέσω του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Είναι το θέμα, παραδείγματος χάρη, του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αφορά τους κατόχους αξιογράφων. Υπήρχε νομικό πρόβλημα, το οποίο έπρεπε να ξεπεράσουμε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι επίσης έτοιμο για να σταλεί στην Βουλή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο έχει εξαγγελθεί και δεν θα υλοποιηθεί, εκτός εκεί όπου ενδεχόμενο υπάρχουν ανυπέρβλητα νομικά προβλήματα. Ναι. Διαφοροποιείτε καθόλου ο ενεργειακός σας σχεδιασμός, γιατί εκεί στην ουσία είναι η επένδυση των προσδοκιών μας. Με βάση και την επιβεβαιωτική γεώτρηση, θα πρέπει να χαμηλώσουμε τον πύχη των προσδοκιών μας, αλλάζουν τα χρονοδιαγράμματα. Όχι, τα χρονοδιαγράμματα δεν γνωρίζω αν μπορεί να αλλάξουν, ναι. Αλλά όταν μιλούμε για αλλαγή των χρονοδιαγράμματων, ενδεχόμενα να παρατηρηθεί μια μικρά καθυστέρηση το μάξιμου ενός χρόνου, ναι, στην υλοποίηση. Αλλά ο τερματικός θα γίνει. Η επιδίωξη μας είναι η στρατηγική συμμαχία με τον Ισραήλ, η αξιοποίηση όχι μόνο του 12 ή των κοιτασμάτων του 12, γιατί δεν εξαντλούνται με την παρούσα διερευνητική, επιβεβαιωτική τα υποσότητες του 12, αλλά υπάρχουν άλλα τόσα αδειοδοτημένα θαλασσοβιβητοτεμάχια, τα οποία οπωσδήποτε είναι υπό διερεύνηση. Γιατί δηλαδή έπρεπε το 12 μόνο να είναι το κίνητρο ή το κινητήριο ή εκείνων των σημαντικών που θα μας επέτρεπε να υλοποιήσουμε την απόφαση για δημιουργία τερματικού. Και υπάρχουν οι προπτικές οι μεγάλες, τώρα και με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υλοποιηθεί και το Euro Asia Interconnector, δηλαδή η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με καλώδιο, ναι, και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, το οποίο μάλιστα είναι μέσα στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ενδεχόμενα να αποτελέσει μια μορφή ενδιάμεσης λύσης το συντομότερο. Υπάρχουν βέβαια οι διάφορες άλλες, οι οποίες θα εξεταστούν και οπωσδήποτε πριν το τέλος του χρόνου οριστικά το θέμα της ενδιάμεσης θα πρέπει να λύσει. Και να έχουμε φτηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Βεβαιότατα. Επειδή κάπου πρέπει να τελειώσουμε να ρωτήσω, με βάση την εκτίμησή σας, γιατί παρακολουθώ τη συλλογιστική σας, ότι το 2014 θα είναι δύσκολη χρονιά και θα δυσκολέψει πριν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Κύπρο. Υπάρχει μια περίοδος δύσκολων ημερών, αλλά είμαι βέβαιος ότι σιγά. Με βάση λοιπόν αυτό και με βάση και την εμπειρία, την οδυνηρή εμπειρία, αν θέλετε, των δικών σας δεσμεύσεων, τι μπορείτε να δεσμευτείτε αυτή την ώρα στον κυπριακό λαό?
Ότι δεν θα υπάρξει δεύτερο μνημόνιο. Θα σας απαντήσω ότι θα υλοποιήσω όλες τις δεσμεύσεις μου, εκτός από εκείνη για την οποία δεν είχα επιλογή ή περιθώριο. Οι υπόλοιπες παραμένουν δεσμεύσεις υπό υλοποίηση. Το ότι είμαστε σε ύφεση δεν σας ανησυχεί ότι πιθανόν να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε σε άλλες χώρες και να πηγαίνουμε αν σε μια... Αν γυρίσουμε με αυστηρότητα και πειθαρχία τους όρους της Μνημονιακής Σύμβασης, σας βεβαιώ, δεν έχουμε να ανησυχήσουμε το παραμικρό. Και ήδη, επαναλαμβάνω, παρά τις δυσίωνες προβλέψεις κάποιων, τις χειρότερες προβλέψεις για να είμαι ορθότερος, από 9 η ύφεση περιορίζεται φέτος στο 7. Οι υπολογισμοί, μάλιστα τελευταία των Moody's, ανέβαζαν την ύφεση στο 12%. Και μόνο, και πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε, αυτή η διάψευση κατά 5 μονάδες θα είναι αρκετή για να δείξει και την αξιοπιστία και την αξιοχρεότητα, αν θέλετε αξιοπιστία ορθότερα, των οίκων αξιολόγησης. Και πότε θα βγουν τα περιοριστικά μέτρα, λέτε, των τραπεζών? Αντιλαμβάνω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει η απόλυτη ελευθερία συναλλαγών, εμπορικών συναλλαγών, και ενδεχόμενα και ανάλογα με τα αποτελέσματα, αρχές του χρόνου να γίνει και η απελευθέρωση της διακίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Το δικό σας μήνυμα, κύριε Πρόεδρε, ως καταληκτικό σχόλιο, αν θέλετε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, όχι αβάσιμης αισιοδοξίας, ότι εάν συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε και να συνεργαζόμαστε όπως μέχρι σήμερα, αν ο λαός μας δείξει την ίδια η ανοχή για ακόμα ένα χρόνο, γιατί χρειάζεται η ανοχή και η υπεύθυνη συμπεριφορά που μέχρι σήμερα έχει επιδείξει, δεν έχω καμία αναμφιβολία ότι το παράδειγμα της Ιρλανδίας και ενδεχόμενα σε σύντομότερο χρόνο θα το ακολουθήσει η Κύπρος. Και σύντομα θα νιώθουμε όλοι περήφανοι, γιατί έχουμε να συγκροτήσει έναν κράτος, έχουμε νοικοκυρέψει έναν κράτος, έχουμε εξυγχρονίσει έναν κράτος, αλλά την ίδια ώρα ξέρουμε μια και πού και πώς βαδίζουμε. Το παθήματα, πιστεύω θα μας γίνουν μαθήματα, όλοι διέπραξαν κατά καιρούς λάθη, άλλοι μεγαλύτερα, άλλοι λιγότερα, άλλοι εγκλήματα που θα τιμωρηθούν για αυτά εφόσον υπάρξουν αποδείξεις, και άλλοι υπήρξαν θύματα, όμως μέσα από αυτήν την οδυνηρή εμπειρία πιστεύω ότι μπορεί να γίνουμε σοφότεροι και να επιτύχουμε αυτό που και στο παρελθόν επιτύχαμε, το μεγάλο θαύμα της ανάκαμψης και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για μια πολύ περιεκτική συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ.